Σήμερα η Ευρώπη θυμίζει ένα τηλεπαιχνίδι η οποία με τρελή ανομαλία. Μα είναι δυνατόν να είμαστε σε μια Ευρώπη? Φυσικά, αν δείτε και την ακρίβεια ίδιων προϊόντων σε όλη την Ευρώπη, η Ελλάδα κατέχει την πιο μεγάλη θέση σε μια τεράστια άλογη ακρίβεια, η οποία δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει. Αυτό είναι ένα τηλεπαιχνίδι που εκτελείται μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση με θύμα τον Έλληνα πολίτη και την Ελλάδα. Αυτό γιατί να επιτραπεί μέσα από το χάρτη, ακόμα και τον εμπορικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Δεν φτιάξαμε μια Ευρώπη. Άλλωστε, μιλάμε τώρα για ισότητα. Βεβαίως δεν υπάρχει και θα πρέπει να υπάρξει αυτή η ισότητα και στις κατασκευές, αλλά και στα έργα που πρέπει να γίνονται σε κάθε χώρα. Μιλάμε για μια τεράστια. Η Ελλάδα μας έχει μια τεράστια ακτογραμμή που δεν έχει ούτε μαρίνες, δεν έχει τίποτα. Μιλάμε για το 2024. Μιλάμε για αεροδρόμια. Ό,τι αεροδρόμια δεν είναι ελληνικά, και πώς να επιτραπεί αυτό? Δεν είναι κανένα ελληνικό. Είναι δίθεν και τάχα, λες και η Ελλάδα δεν έχει χρήματα να φτιάξει αεροδρόμια. Μιλάμε για πώληση νερού. Αν πουλήσουμε το νερό, μιλάμε για Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα και να σου πουλάνε το νερό και να έρχεται η Γερμανία με παράγοντα της Ευρώπης να αγοράσουν τους δήμους σου. Μα πώς να αγοράσεις το δήμο?